Το βαφείο του Τόμ. Γεια σου, Ήθαν. Φαίνεται πως τα μωρά διασκεδάζουν. Ας το ελέγξουμε. Ουάου, ωραία παιχνίδια, παιδιά. Τι καλή ιδέα, Ήθαν. Σίγουρα ο Τόμ μπορεί να σε μετατρέψει σε τυραννόσαυρο Ρέξ. Πάμε να τον δούμε. Γεια σου, Τόμ. Ο Ήθαν θέλει να μοιάζει με τυραννόσαυρο Ρέξ. Μπορείς να βοηθήσεις? Υπέροχα. Ας ξεκινήσουμε. Από πού αρχίζουμε? Αυτό είναι για το δέρμα του δεινόσαυρου. Καταπληκτικά! Ήδη δείχνεις τόσο διαφορετικός, Ήθαν. Και τώρα τι? Πώς θα μπορούσαν αυτά τα χρώματα να χρησιμοποιηθούν σε έναν τυραννόσαυρο Ρέξ? Ω, τώρα κατάλαβα. Είναι το στόμα και τα δόντια. Δεν έχει ουρά ο τυραννόσαυρος Ρέξ, Τόμ? Έχεις μια ουρά εκεί κάτω. Ταιριάζει απόλυτα. Ωραία. Είναι έτοιμος να φύγει τώρα, Τόμ? Ώστε υπάρχουν κι άλλα. Ω, πολύ ωραία! Καλή δουλειά, Τόμ! Κάποιες τελευταίες πινελιές? Αυτό θα είναι ωραίο! Τι είναι αυτό? Νιώθεις διαφορετικά, Ήθαν? Wow! Χαχα! Ώστε αυτό κάνει το μεγάφωνο! Τελείωσες! Σου αρέσει? Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Τόμ! Στοιχηματίζω πως τα μωρά θα ενθουσιαστούν όταν σε δουν. Να τους κάνουμε έκπληξη! Θα πρέπει να κάνεις πολύ ησυχία, Ήθαν! Μην ανησυχείτε, μωρά.
Ο Ethan είναι μόνο. Ο Tom τον έκανε να μοιάζει με τυραννόσαυρο Rex. Δεν είναι υπέροχος? Είσαι ο καλύτερος, Tom. Ευχαριστούμε και πάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Σούζη. Πού πηγαίνεις με αυτό το ωραίο μπαούλο? Πας στο βαφείο του Tom. Θα γίνεις μονόκερος? Είμαι σίγουρη πως ο Tom δεν ξεχάστηκε, Σούζη. Θα έρθει στο βαφείο του, δεν βρίσκεται μακριά. Ορίστε, Σούζη, βλέπεις, ο Tom είναι εδώ. Γεια σου, Tom. Μπορείς να λύσεις το τρέιλερ σου τώρα, Σούζη. Σούζη, τα γυαλιά δεν είναι μέρος της μεταμφίεσής σου. Είναι για να προστατεύσουν τα μάτια σου. Έχεις δίκιο, Tom. Καιρός να επιλέξουμε το χρώμα. Το ροδακινί είναι τέλειο χρώμα για μονόκερο. Θέλεις να προσθέσεις μερικές πίθες? Ωραία ιδέα, Tom. Αυτό το αστραφτερό βερνίκι φαίνεται πως θα κάνει τη δουλειά. Και θα μπορέσεις να εφαρμόσεις τις πίθες γρήγορα με αυτό το μεγάλο πινέλο. Θέλεις ροζ τροχού, Σούζη? Αυτός ο πρώτος τροχός τελείωσε. Δεύτερος. Τρίτος. Και τέταρτος. Τι είναι, Tom? Πιστεύεις πως λείπει κάτι? Έχεις δίκιο, Tom. Αυτό θα μπορούσε να είναι εκπληκτικό. Ορίστε! Σου αρέσει, Σούζη? Η Σούζη έφερε μερικά αξεσουάρ. Ώστε αυτό ήταν στο μπαούλο που έφερες μαζί σου. Υπάρχουν κι άλλα. Και μια τελευταία λεπτομέρεια να προσθέσουμε. Φυσικά! Ένας μονόκερος χρειάζεται ένα κέρατο. Τι λες, Σούζη, είσαι χαρούμενη? Ευχαριστούμε, Tom. Έκανες άλλο ένα υπέροχο βάψιμο. Και ειδού, η Σούζη ο μονόκερος. Το βαφείο του Tom. Ένα για σένα, μωρό Φράνσις.
Και ένα για σένα, μωρό Μάτ. Όχι, δεν σε έχουμε ξεχάσει, μωρό Πίκλα. Τι συμβαίνει, Κάρι? Έχεις αργήσει για το ραντεβού σου στο βαφείο του Τόμ. Καλύτερα να πάμε εκεί αμέσως. Έφτασε. Σε τι θέλεις να μεταμφιεστείς σήμερα, Κάρι? Σε μία μαϊμού? Μπορείς να το κάνεις αυτό, Τόμ? Τέλεια! Ας ξεκινήσουμε! Τι θα κάνουμε πρώτα? Θα βάψουμε την Κάρι στο χρώμα της μαϊμούς. Ποιο χρώμα είναι αυτό, Τόμ? Καφέ? Τέλεια! Υπέροχα! Χρειαζόμαστε άλλα χρώματα. Κλείσε τα μάτια σου, Κάρι. Μην τα ανοίξεις ακόμα. Μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου τώρα. Τι άλλο χρειάζεται μια μαϊμού, Τόμ? Μια ουρά. Είναι τέλεια! Έχεις τίποτα άλλο για την Κάρι? Αυτιά! Πραγματικά έχεις τα πάντα εδώ, Τόμ! Wow! Είναι έτοιμη η Κάρι να βγει έξω και να δείξει την υπέροχη μεταμόρφωσή της στους φίλους της. Γιατί όχι? Ωραίο πιάσιμο, Κάρι! Είσαι υπέροχη! Καλύτερα να πας να βρεις μερικά δέντρα, να σκαρφαλώσεις. Γεια σου, Τόμ! Τα λέμε την επόμενη φορά. Το βαφείο του Τόμ. Γεια σου, Κάρλο. Πας να δεις τον Τόμ για να κάνεις μακιγιάζ. Λοιπόν, Κάρλο, ποιος θα γίνεις? Άγιος Βασίλης. Κλασικά. Γεια σου, Τόμ. Ο Κάρλος θέλει ένα έξτρα special μακιγιάζ σήμερα. Θέλει να γίνει Άγιος Βασίλης. Μπορείς να το κάνεις? Ας αρχίσουμε με το δέρμα του Άγιου. Thank you.
Τι έχει σειρά, Τόμ? Έχεις δίκιο. Θα χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο πινέλο. Τι χρώμα βογιάς, Τόμ? Κόκκινη. Τέλεια. Και μία λευκή επίστρωση στα μπροστινά άκρα. Και μία μαύρη στα πίσω άκρα. Έχει σειρά. Μία ζώνη για να ολοκληρωθεί το κοστούμι του Αγίου. Αρχίζεις να μπαίνεις πραγματικά στο πετσί του ρόλου σου τώρα, Κάρλο. Και μία γενιάδα. Δείχνεις πολύ πρόσχαρος τώρα. Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο? Φυσικά, ο σκούφος του Άγιου Βασίλη, για να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωση. Ουάου, Κάρλο, είσαι ίδιος ο Άγιος Βασίλης. Ω, κοίτα, το μωρό Λίλη και το μωρό Μπεν. Νομίζουν πως είσαι πραγματικά ο Άγιος Βασίλης. Κοίτα πόσο χαρούμενοι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Τόμ. Έκανες τέλεια δουλειά. Γεια σου, Τόμ. Τι κάνεις σήμερα? Ω, γεια σου, Μπόμπι. Φαίνεται πως θέλεις να φρεσκαριστείς λιγάκι. Θέλεις να γίνεις ένας πειρατής? Γουάου! Αυτό σίγουρα ακούγεται σαν μια μεγάλη αποστολή για σένα, Τόμ. Πρώτα ας κάνουμε το βάψιμο. Τι χρειάζεσαι, Τόμ? Φυσικά, ένα σπρέι. Γουάου, Μπόμπι, μοιάζεις να είσαι φτιαγμένος από ξύλο. Τώρα τι έχει σειρά? Φοβερό! Λείπει τίποτα, Τόμ?
Καταπληκτικό, Τόμ. Είναι τόσο υπέροχο. Αυτοκόλλητα. Τι είδους αυτοκόλλητο είναι, Τόμ? Είναι κανόνια, φυσικά. Απίστευτο. Ας πάμε έξω από το βαφείο, Μπόμπι, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα. Hey, Tom, τι περιμένεις? Ο Φλέιβι, το φορτηγό με την επίπεδη καρότσα, θα σου παραδώσει εξοπλισμό. Γεια σου, Φλέιβι. Ο Τόμ σε περίμενε. Δείχνεις πολύ φορτωμένος. Ευχαριστούμε, Φλέιβι. Τα λέμε σύντομα. Ας τοποθετήσουμε τα καινούρια κομμάτια. Το πίσω κατάστρωμα. Θαυμάσια ιδέα. Ο πρόβολος. Τέλεια. Και τέλος το κατάρτι. Έχουμε όλα τα εξαρτήματα, Τόμ. Τι μας λείπει? Βέβαια, το πανί. Ας το τοποθετήσουμε στο κατάρτι, έτσι ώστε να ξεδιπλωθεί όταν το κατάρτι σηκωθεί. Μία πειρατική σημαία. Wow! Μπόμπι, δύσκολα σε αναγνωρίζω. Τίποτα άλλο, Τόμ? Οι τελευταίες πινελιές. Μα τι είναι, Τόμ? Ένα πειρατικό πλοίο. Αυτό είναι απίστευτο. Τόμ, είσαι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Γεια σας, φίλοι μου. Τα λέμε την επόμενη φορά. Uh-huh.